Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, η ατμόσφαιρα είναι απολύτως εκπληκτική μετά τη νίκη της Ισπανίας. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πολυνίκη του θεσμού. Έχουν κερδίσει 4 Euro και 1 Mundial. Δυστυχώς, οι φίλοι της Αγγλίας επιστρέφουν απογοητευμένοι. Ήθελαν να διακριθούν. Είναι 58 χρόνια χωρίς κάποιο τρόπαιο. Οι ομάδες ήταν ισόπαλες στο πρώτο ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν 0-0. Στο δεύτερο μέρος, η Ισπανία άνοιξε το σκορ γρήγορα, όμως η Αγγλία ισοφάρισε σε 1-1. Το 2-1 έγινε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας. Η καλύτερη στιγμή της ζωής μου, ειλικρινά. Κλαίω από ευτυχία. Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Υπέφερα πολύ σε αυτό το μάτς. Όπως και με τη Γερμανία. Έκλαιγα. Ζω στη Γερμανία, επομένως για μένα είναι συναρπαστικό. Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι' αυτό. Απόλυτη απογοήτευση. Ο προπονητής έκανε τις αλλαγές πολύ αργά. Θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει. Όμως ξέρετε κάτι, ήταν όμορφα. Το Βερολίνο είναι η πιο φιλόξενη πόλη του πλανήτη. Περάσαμε όμορφα. Το λατρεύουμε. Ακόμη και αν χάσαμε, δεν πειράζει. Όμως ο προπονητής πρέπει να φύγει. Η ομάδα ανδρών της Αγγλίας δεν ακολούθησε το μονοπάτι των γυναικών που κατάφεραν να επιστρέψουν με το ευρωπαϊκό τρόπαιο πριν από ένα χρόνο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρει τόσο τα 3 λιοντάρια για την πορεία του στο τουρνουά, όσο και της Φούριας Ρόχας για την κατάκτηση του κυπέλου. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα στο Βερολίνο ήταν φοβερή.